αποχαιρετούμε σήμερα με βαθιά θλίψη έναν αταλάντευτο αγωνιστή που υπήρξε παράδειγμα σεμνότητας, εντιμότητας και πίστη στα ιδανικά του ΚΚΕ. Εκφράζουμε τα πιο θερμά μας ελυπητήρια στην οικογένειά του. Η συγκίνηση είναι μεγάλη, γιατί είναι δεκάδες τα μέλη της ΚΝΕ και του κόμματο που γνώριζαν τον Βασίλη από μικρά παιδιά, όταν ακόμα έκαναν τα πρώτα τους βήματα στην οργανωμένη ζωή και δράση. Οι πρώτε αναμνήσει που έρχονται στο μυαλό είναι ένα άνθρωπο με μεγάλη καρδιά που αγαπούσε τη ζωή, έντιμο, μαχητικός, με το χαμόγελο γραφισμένο στα χείλη και συχνά με το καλαμπούρι, αλλά πάντα με πολιτική συνέπεια, με σταθερή αγωνιστική πορεία. Ένα παράδειγμα κομμουνιστή που ω τέλεχο του κόμματο, από όπου και αν βρισκόταν, πρωτοστατούσε στον αγώνα του λαού και τη νεολαία. Είχε πάντα έννοια για τα παιδιά του λαού μα. Είχε τη δική του συμβολή στο να καλλιεργήσουμε εμεί οι νεότεροι ταξικά αντανακλαστικά, καθώ και ανησυχία να μεγαλώνει και να ισχυροποιείται η οργάνωση τη ΚΝΕ. Ω κομμουνιστή γιατρό, μπήκε μπροστά στον αγώνα για υψηλέ παροχέ δημόσια δωρεάν υγεία για όλο το λαό, αντιπαλεύοντα την εμπορευματοποίηση αυτού του κοινωνικού αγαθού. Ενώ ταυτόχρονα δεν αρνήθηκε ποτέ τη βοήθεια σε κανέναν ασθενή του, οποιαδήποτε στιγμή και ώρα τη μέρα παραδειγματιζόμαστε από τη μαχητική στάση του στο μεγάλο αγώνα που έδωσε όλο αυτό το διάστημα με την υγεία του. Κυρίως όμως παραδειγματιζόμαστε από την αναγνώριση και το δέσιμο που είχε με πλατιά λαϊκά τμήματα της περιοχής, που αγαπήθηκε ακριβώς για αυτό που ήταν. Κομμουνιστής γιατρός και λαϊκός αγωνιστής, στέλεχος του κόμματος ως το τέλος της ζωής του. Ιδιότητα που δεν διαπραγματεύτηκε ποτέ. Γι' αυτό είναι μεγάλη και η παρακαταθήκη που αφήνει σήμερα στην ΚΝΕ, την νεολαία του Κουκουέ. Μεγάλη η έμπνευση από την αλήγηστη στάση του, την αντοχή και την αταλάντευτη πάλη του για το δίκαιο τη εργατική τάξη μέσα από τι γραμμέ του κόμματο. Σύντροφε Βασίλη, σε αποχαιρετούμε με σεβασμό και υπερηφάνεια, γνωρίζοντα ότι μα αφήνει μια μεγάλη ευθύνη. Γιατί, όπω πρόσφατα διαβεβαίωσε και είναι αλήθεια, είμαστε πάρα πολλοί όσο ακολουθούμε από πίσω η νέα γενιά, η νέα φουρνιά, που επάξια πρέπει να τιμήσουμε το παράδειγμά σου, να συνεχίσουμε στο δύσκολο, μα όμορφο δρόμο της συνειδητής επιλογής του αγώνα. Δίνουμε όμως το λόγο μας ότι θα γίνουμε ακόμα περισσότεροι, γιατί θα θυμόμαστε το χαμόγελό σου και θα, θα Ότι πρέπει να γίνουν πιο πολλά τα νεανικά χαμόγελα που θα παλεύουν με θάρρος και αυταπάρνηση για την τελική νίκη του λαού μας, για τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό.